Σύνδεξη τύπου προκειμένου να ενημερώσει τους δημότες για την πορεία των έργων της γεωθερμίας, εγκάλεσε η αντιδήμαρχος ενέργειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ελένη Τζεπελίδου. Όπως εξήγησε, το γεωθερμικό πεδίο της Τραγιανούπολης αναβαθμίστηκε στα χαρτιά, αφού παράγει περισσότερους βαθμούς ζεστό νερό από ό,τι είχε δηλωθεί. Πρόσθετη αξία απέκτησε το γεωθερμικό πεδίο Αριστείνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης μετά από αίτημα τροποποίησης που καταθέσαμε στο Υπουργείο Ενέργειας για αλλαγή θερμοκρασίας του γεωθερμικού ρευστού από 90 σε 99 βαθμούς. Η τροποποίηση υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Είναι το μοναδικό γεωθερμικό πεδίο στην Ελλάδα που θα εκμεταλλεύεται 99 βαθμούς. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα παράγουμε περισσότερη ενέργεια και επικεντρωθήκαμε στο σχεδιασμό της επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης προς τους οικισμούς της Τραγιανούπολης, αλλά και σε πολύ περισσότερες αγροτικές καλλιέργειες. Επιπλέον, εξετάζουμε το ενδεχόμενο της ηλεκτροπαραγωγής που θα επιφέρει έσοδα στον Δήμο και έτσι θα δημιουργήσουμε έναν νέο κύκλο οικονομίας στην Τραγιανούπολη, εκμεταλλευόμενη τον πλούτο της γης μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι τους 5 μήνες του χειμώνα όπως είχε προβλεφθεί πριν. Η κυρία Τζεπελίδου έκανε μια αναφορά στην πορεία των διεργασιών κατασκευής του έργου, λέγοντας πως θα διατηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, ενώ σύντομα μάλιστα θα ξεκινήσει η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή, επωφελούμενοι από το γεωθερμικό πεδίο. Όσον αφορά το έργο, είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020, έχει κατασκευαστεί πολύ μεγάλο μέρος του θερμικού σταθμού και μεγάλο μέρος των σωληνώσεων του δικτύου και παρακολουθώντας τη σύμβαση, θεωρούμε ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παραδοθεί στον χρόνο που ορίζει η σύμβαση. Μία άλλη δέσμευση που προκύπτει από το συμβόλαιό μας είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή, το οποίο ετοιμάζει το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, και μόλις είμαστε έτοιμοι θα το δημοσιεύσουμε. Όσον αφορά την τηλεθέρμανση φερών από την απορριπτόμενη θερμότητα του ΤΑΠ, καταθέσαμε στο πρόγραμμα Τρίτσης στο πρόγραμμα 9 την χρηματοδότηση όλων των μελετών προκειμένου να οριμάσει το έργο και να αναζητήσουμε μετά χρηματοδοτικό εργαλείο για την κατασκευή αυτού του μεγάλου έργου. Συνεχίζουμε φυσικά την επικοινωνία με στελέχη του ΤΑΠ, επιδιώκοντας τη βιωσιμότητα της λειτουργίας αυτού του μεγάλου έργου και αποδεικνύοντας σε όλους πλέον περίτρανα ότι είναι για μας προτεραιότητα η τηλεθέρμανση φερών. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, εξηγεί η κυρία Τζεπελίδου, είναι επίσης να αναβαθμιστούν ενεργειακά οι σχολικές μονάδες της Αλεξανδρούπολης, Τραγιανούπολης και Φερών, μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό τους αποτύπωμα, ενώ παράλληλα θα μειώσουν και τα λειτουργικά τους έξοδα. Ταυτόχρονα, το Γραφείο Ενέργειας ετοίμασε και την Παρασκευή θα ανέβει ανοιχτός διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων της Αλεξανδρούπολης, Τραγιανούπολης και Φερών. Τα παιδιά μας αξίζουν ποιότητα και ασφάλεια στο διδακτικό τους χώρο. Στόχος της Δημοτικής Αρχής του Γιάννη Ζαμπούκη είναι να αναβαθμίσουμε όλα τα παλιά σχολικά κτίρια αλλά και δημοτικά κτίρια και να συμβάλλουμε ταυτόχρονα στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα όπως έχουμε δεσμευθεί από το Σύμφωνο των Δημάρχων. Επίσης προετοιμάζουμε 2 μελέτες για την αξιοποίηση γενικότερα του Δήμου, του φυσικού πλούτου του Δήμου μας. Η μία μελέτη αφορά τον χώρο του φράγματος στην Εσίμη, η δεύτερη αφορά τον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλίας στα Λουτρά Τραγιανούπολης. Με αφορμή τη συνέντευξη τύπου της Αντιδημάρχου, η παράταξη Πολλοί και Πολίτες προχώρησε στην εξής ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Είναι γνωστό πως ο Δήμαρχος με την αρμόδια αντιδήμαρχο θεωρούσαν ότι η επένδυση της τηλεθέρμανσης σφαιρών και εν μέρη του γεωθερμικού πεδίου της Τραϊανούπολης είναι ασύμφορες. Δεν ήταν και πολύ ζεστή με το θέμα. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα δημοτικά συμβούλια όπου υπόθηκαν αυτά τα παρακολούθησε πολλοί κόσμος. Τώρα που το γεωθερμικό πεδίο χαρακτηρίστηκε με δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ως το μοναδικό στην Ελλάδα με δικαίωμα εκμετάλλευσης σε θερμοκρασίες από 30 έως 99 βαθμούς Κελσίου, πώς μπορούν και πανηγυρίζουν χωρίς μία έστω και έμεση παραδοχή του λάθους τους ή χωρίς μία έστω και έμεση αναγνώριση του έργου και των προσπαθειών της προηγούμενης δημοτικής αρχής στον τομέα αυτό. Καλά, ουδή στοιχειώδος μεγαλόψυχος. Ντροπή.